Κάτι θυμόμουν που πέρσι το Φεβρουάριο που είχα έρθει ότι είχα βρει εδώ κάτι σε λακτάρι ξεραμένους. Αλλά τι λακτάρι πρέπει είναι αυτό, είναι. Να δούμε εδώ τι βρήκαμε. Τι λακτάριος είναι αυτός. Δυστυχώς είναι από τους ωραίους βρόσιμους λακτάριους. Κρίνει άσπρο γαλακτώδες υγρό. Και θα δούμε ποιος είναι. Μήπως είναι ο Χρυσορέων. Θα μπορούσε, γιατί για χρυσαφή το βλέπω. Αυτός πρέπει να είναι. Δέστε πως έγινε κίτρινο προς το χρυσό το χρώμα. Αλλά και μετά από λίγη ώρα γίνεται. Χρυσίζει. Κίτρινο πω. Αλλά δεν είναι βρόσιμο, έτσι. Όχι. Να το βγάλω και δεν είναι φωτογραφία. Χρυσόρεος. Λοιπόν, έχουμε τον φίλο μας τον Χρυσόρεος που τον είδαμε στο δάσος, που έχει γίνει χρυσαφή το υγρό του. Τον κόψουμε και λίγο. Εκείνη την ώρα ήταν. Δέστε πως βγάζει υγρασία. Αυτό είναι νεράκι που έχει μέσα το μανιτάρι. Και όταν τον είχα στο δάσος έβγαζε λευκό υγρό, το οποίο αμέσως μετά από λίγο γίνεται χρυσαφή. Έτσι ο Χρυσορέος, ο οποίος είναι ελαφρώς τοξικός. Ίσως τα πολύ νερά καρποσώματα τρώγονται, αλλά δεν συνίσταται και μπορεί να μπερδευτεί και με τα είδη του γένους λακτάριους, τα βρόσιμα από πάνω κάπως μπορεί να σκιέται, αλλά αν το γυρίσει από κάτω βλέπεις το χρυσαφή κίτρινο χρώμα που δεν είναι πορτοκαλί κόκκινο σαν τα βρόσιμα και δεν το τρώσει.